Σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία για αυτή την παρέμβαση Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης για να δείξουμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην κάλυψη της υγείας των παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα. Αφορμή ήταν τα γεγονότα, τα θλιβερά περιστατικά με τη διακομιδή ασθενών, παιδιατρικών ασθενών στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχαν κρεβάτια, μονάδας, παιδών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτι που δεν προέκυψε από το πουθενά. Είναι γνωστές οι τραγικές ελλείψεις με μόλις 8 κρεβάτια μονάδας παιδών για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και πάνω. Είναι κάτι που είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων μέχρι στιγμής που έχουν αφήσει υποχρηματοδοτημένο και υποστελεχωμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ακριβώς λειτουργούν στην κατεύθυνση της λογικής κόστους και ωφέλους σε ένα ιδιωτικοποιημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν έχει σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών. Τα προβλήματα είναι πολλά. Έχουμε υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που οι θέσεις οι οποίες είναι κενές, που μπορεί να φτάνουν έως και 30% των οργανικών θέσεων που είναι και πίσω από τις πραγματικές ανάγκες, καλύπτονται από υπουργικούς συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται με το καθεστώς της ανασφάλειας και δεν ξέρουμε αν θα μείνουν και αν έχουν κίνητρο να μείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το επόμενο διάστημα. Έχουμε τρομερές ελλείψεις στις μονάδες και παιδών και νεοχνών. Έχουμε μόνο 8 κρεβάτια παιδών για όλη την Ελλάδα και μόνο 3 μονάδες νεοχνών που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, πάλι για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τις εξειδικεύσεις της παιδιατρικής, παιδιοκαρδιολόγοι, παιδονευρολόγοι, αυτές οι εξειδικεύσεις που είναι αναγκαίες σύμφωνα με την πρόοδο της επιστήμης και δεν υπάρχουν θεσπισμένα εκπαιδευτικά κέντρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και οι συνάδελφοι αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό για να πάρουν αυτές τις εξειδικεύσεις. Έχουμε πρόβλημα με την ψυχιατρική παιδών και εφήβων και με την παντελή έλλειψη δικτύου παιδικής προστασίας που είδαμε και τα γεγονότα με τις διάφορες ΜΚΟ τα τελευταίο διάστημα που ασχολούνται με αυτό το πεδίο. Έχουμε και τεράστιο πρόβλημα και με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο φόρτο στις εφημερίες των νοσοκομείων και τεράστια αναμονή στους ασθενείς. Καλούμε τους εργαζομένους, το λαό της πόλης, να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις των υγειονομικών και να διεκδικήσουν ώστε πραγματικά να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να γίνουν πράξη αυτά που ζητάμε, που είναι οι μαζικές μόνιμες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύψουν πραγματικά τις ανάγκες, η ενίσχυση των υποδομών για παιδιατρικά τμήματα και τμήματα νεογνών και παιδών, η πρόβλεψη για την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, γιατί πραγματικά υπάρχει έλλειψη, αλλά δεν γεννιούνται από το πουθενά οι γιατροί εξειδικευμένοι, αλλά πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα και σχεδιασμός για κάτι το οποίο ήταν ήδη γνωστό. Καλούμε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τον παιδιατρικό πληθυσμό και δίκτυο παιδικής προστασίας, πράγματα δηλαδή που μπορούν να καλύψουν πραγματικά τις ανάγκες των παιδιατρικών ασθενών σήμερα, που μπορούν να γίνουν πράξη μόνο αν υπάρχει πρόβλεψη από τώρα, από αυτή τη στιγμή. Γιατί ακούμε διάφορα ευχολόγια το τελευταίο διάστημα και πολλά κροκοδίλια δάκρυα ότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποδομές και τα αφήνουν στις καλένδες για το πότε και αν θα δημιουργηθεί το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, το οποίο και θα είναι μια σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα που τα είδαμε, τα ζούμε στον χώρο της υγείας με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση και τη λειτουργία με τη λογική κόστος ωφέλους, αλλά ακόμα περισσότερο δεν μπορεί ένα κτίριο να λύσει τα τεράστια προβλήματα έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού αν από τώρα δεν προβλεφθούν οι αναγκαίες προσλήψεις ώστε να εξειδικευτεί αυτό το προσωπικό.